Έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από την άλλη άκρη της Ελλάδας να στήσει τη γυναικολογική κλινική της Ιεράπετρας που ήταν επί 4 χρόνια κλειστή. Δεν υπήρχαν γι' αυτό αναργίες, δεν υπήρχαν άδειες, ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο νοσοκομείο. Και τώρα 3 χρόνια μετά του λέμε ευχαριστώ, τώρα φεύγετε. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο απάνθρωπο για τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν και μάλιστα αποδίνουν την ψυχή τους ολόκληρη για να στήσουν σε μια επαρχιακή πόλη μια κλινική ενός νοσοκομείου, στη συνέχεια να τους διώχνεις. Ο συγκεκριμένος γιατρός, εκτός του ότι η χέρι της εμπιστοσύνης και της αγάπης, να πω εδώ, της τοπικής κοινωνίας, είναι και η αιτία πρώτα-πρώτα που λειτουργήσε ξανά η γυναικολογική κλινική της Ιεράπετρας και γλιτώσαν χιλιάδες γυναίκες εδώ στην περιοχή από την διαδικασία να τρέχουν στον Άγιο Νικόλαο ή στο Ηράκλειο ακόμα και για τελείως απλά πράγματα, πόσο μάλλον για το κετούς ή για επεμβάσεις. Είναι η αιτία που προκηρύχθηκε θέση γυναικολόγου, βρέθηκε γυναικολόγος, δεν είναι ο ίδιος. Ένας άλλος γιατρός κάλυψε τη θέση αυτή, ο οποίος θα μας έρθει το επόμενο διάστημα. Και το λιγότερο νομίζω που το οφείλει εδώ η διοίκηση, η περιφέρεια της Κρήτης, είναι να τον κρατήσει με μια παράταση της σύμβασής του. Ξαναλέω ότι αυτό ισχύει για το συγκεκριμένο γιατρό ένα παραπάνω, ισχύει για όλους τους γιατρούς. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι τόσα χρόνια σπουδάζουν και προσφέρουν υπηρεσίες υγείας να τους πετάμε μετά σε στημένες λεμονάδες, τους ευχαριστούμε, δεν σας θέλουμε άλλο, τώρα φεύγετε. Και πάνω που κι εσείς από τη δική σας την πλευρά είδατε κάποια τμήματα του νοσοκομείου της Ιεράπετρας να στελεχώνονται, να δουλεύουν, να αποκαθίσταται μια ομαλότητα για την οποία πραγματικά στο σύνολό σας ως φορείς και όχι μόνο ως γυναίκες εκεί στην Ιεράπετρα δώσατε πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο αγώνα. Αυτή την ώρα να φτάνουμε σε αυτό το οποίο είπατε ήταν χαρακτηριστικό, κυρία Κτιστάκη, 3 χρόνια μετά να του λες ευχαριστώ αλλά τώρα φεύγετε. Βέβαια. Με αυτή την έννοια και επειδή είναι και πολύ ιδιαίτερη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε ένα γυναικολόγο και τις γυναίκες τέλος πάντων που φροντίζει, ξεκίνησε μια προσπάθεια από κάποιες εδώ στην Ιεράπετρα, η οποία έχει εγκαλιαστεί με πάρα πολύ μεγάλη, στηρίζεται από όλο το γυναικείο πληθυσμό εδώ της περιοχής. Οι υπογραφές μαζεύονται σωριδών, χιλιάδες. Κάναμε μια επίσκεψη εμείς στον διοικητή του νοσοκομείου εδώ, τον κύριο Αρακαδάκη, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι δική σου αρμοδιότητα η παράταση της σύμβασης του γιατρού, είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο από το Υπουργείο. Και με αυτή την έννοια λοιπόν και εμείς ζητάμε πρώτα-πρώτα από τον ίδιο και από την κυρία Σπινθούρη που είναι εδώ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων η διοικήτρια, αλλά και από την 7η υγειονομική περιφέρεια, να πιέσουν, θα πιέσουμε και εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας, ώστε η σύμβαση του συγκεκριμένου ανθρώπου, που ξαναλέω χρωστάμε τη λειτουργία της κλινικής αυτών, να παραταθεί για τουλάχιστον ακόμα μία τριετία, έως ότου ξαναδημιουργηθούν οι οργανικές θέσεις, που είναι το δεύτερο σημαντικό αίτημά μας. Κάποια στιγμή, για κάποιον άγνωστο λόγο, να υπήρχαν τρεις οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, καταργήθηκαν. Η μία μάλιστα το 2013. Δεν το πήραμε καν είδηση. Ήμασταν πάνω στις μεγάλες κινητοποιήσεις τότε, ζητώντας παθολόγους. Δεν πήραμε είδηση πώς ξαφνικά εξαφανιστήκαν από το οργανόγραμμα του νοσοκομείου οι οργανικές θέσεις των γυναικολόγων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία οργανική. Και φυσικά αποτελεί απέτηση της κοινωνίας εδώ της τοπικής να επανέλθουν οι οργανικές θέσεις των γυναικολόγων στο νοσοκομείο μας και να πληρωθούν, δηλαδή να προκηρυχθούν και θέσεις και να βρεθούν με ευθύρες. Ξαναλέω βέβαια ότι αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δεν δημιουργούνται έτσι στα καλά του καθουμένου οργανικές θέσεις, αντιθέτως όμως εξαφανίζονται στα καλά του καθουμένου. Στο μεταξύ λοιπόν ζητάμε να παραταθεί η σύμβαση του γιατρού για ακόμα μία τριετία και στο μεταξύ και εμείς από εδώ θα παλέψουμε να επανέλθουν οι οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Ενίσχυση στην πράξη ενός νοσοκομείου το οποίο έχει δεινοπαθήσει και έχει προκαλέσει τα πάρα πολλά προβλήματα σε όλους εσάς, τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, όχι στενά της πόλης της Ιεράπετρας αλλά της ευρύτερης περιοχής, από τη Βιάνο μέχρι την άλλη πλευρά, το μακρύ γυαλό και πάει λέγοντας, κυρία Κτιστάκη, ως τουλάχιστον έχετε πει πάρα πολλές φορές. Έτσι είναι. Τώρα εγώ δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερα θέματα του νοσοκομείου. Η αλήθεια είναι ότι οι αγώνες μας έχουν αποδώσει, δηλαδή τα τελευταία χρόνια επιτέλους έχουμε τους παθολόγους μας, πρόσφατα διορίστηκαν οι τελευταίοι. Αρκετά πράγματα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκότανε. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις ένα νοσοκομείο το οποίο επί της ουσίας έχει διαλυθεί τα προηγούμενα χρόνια,
οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και υπάρχουν, είναι με ρυθμό που δεν αρκούν για να καλύψουν τα πραγματικά τεράστια κενά που έχουν δημιουργηθεί. Για μας εδώ το αίτημα των κατοίκων της Ηρόπτρου παραμένει το ίδιο. Θέλουμε ένα πλήρες νοσοκομείο με όλες τις οργανικές του θέσεις πληρωμένες, να επιστρέψουν οι οργανικές θέσεις που έχουν εξαφανιστεί και να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί. Αυτή η ιστορία του να κλείνουμε τρύπες για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια με συμβάσεις και στη συνέχεια να ξανανοίγουν διάπλατα, ή το προηγούμενο που γνωρίσαμε να έχουμε περιφερόμενους γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι καλύπτοντας τη μία τρύπα για μετά ανοίγει άλλη, μετά τρέχουν να καλύψουν τη δεύτερη κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία ούτε σε μια κοινωνία του 21ου αιώνα αντιστοιχεί, ούτε αξίζει στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Θέλουμε το νοσοκομείο μας πλήρες, με όλο του το προσωπικό, να μπορεί να λειτουργεί και να εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής, γιατί είναι αλήθεια ότι εξυπηρετεί από τη Σιτία μέχρι το νότιο Ηράκλειο. Και φυσικά τους τουρίστες που έχουμε το καλοκαίρι, που είναι πάρα πολλοί.